τον και Υπουργό για χάρη μας. Ανάπτυξη, τον κύριο Γεωργιάδη. Και καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Σοπούλου, καλημέρα κύριε Παδάκη, καλημέρα και στους ομιλητές σας, κύριε Πρατώνα και κύριε Σοπούλου. Εσείς γνωρίζατε τη δράση του κυρίου Πάτση όλα αυτά τα χρόνια? Η αλήθεια είναι πως όχι, κυρία Σοπούλου, δεν γνωρίζω τη δράση του κυρίου Πάτση. Δεν γνωρίζω τα προσωπικά παιχνίδια κανένας εκάστου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου επιτρέψετε. Αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε, κύριε Υπουργέ. Πρώτη φορά λέμε στο Γεωργιάδη, μιλάτε πιο δυνατά. Γνώριζα. Δεν γνώριζα την επαγγελματική δραστηριότητα του κυρίου Πάτση. Τον εγνώριζα, δηλαδή αν ρωτάτε τι είναι ο Πάτση, θα έλεγα δικηγόρο. Βέβαια, όφιλε. Δεν καταλάβαινα. Όφιλε. Όφιλε το κόμμα σας να γνωρίζει, γιατί εγώ από νέους βουλευτές που ρώτησα, κύριε Γεωργιάδη, ρε παιδιά, σας ρωτήσανε αν εκκρεμεί κάποια υπόθεση. Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Θα σας πω γιατί θλίβομαι. Την ίδια μέρα βγήκαν στη δημοσιότητα δύο τακτινόμου με διαφορετικό τρόπο σε κλονιστικές περιπτώσεις. Η μία περίπτωση ήταν του κυρίου Πάτση. Μάλιστα. Με όλα αυτά που έχουν γίνει δεν θα τα κρίνω, ο καθένας καταλαβαίνει. Και η άλλη, η αποκάλυψη του δημοκρατικού σύμβουλου του κυρίου Τσίπρα, του κύριου Αϊφαντή, ότι ο κύριος Κατρούγκαλος κυνηγούσε την παρότητα στον Τζαβούσοπλο να μην γίνει τη σόβια μέχρι τις εκλογές του 19 για να μην χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές. Και μάλιστα είπε ο κύριος Αϊφαντής εκεί, επαναλαμβάνω, το δημοτικό σύμβουλο του Τσίπρα, ότι περίπου το περίμενε όρθιο του Κατρούγκαλος, ενώ άλλος να πέφερε. Τα δύο κόμματα όφυλαν να δώσουν εξηγήσεις για αυτά που ακούστηκαν. Η Νέα Δημοκρατία προχώρησε τη διαγραφή Πάτση σε χρόνο ΤΕΤΕ, όπως κάνουμε και διάγραφη στο ΤΕΤΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και το όλο αυτό το σκηνικό, που δεν τα αποκάλυψε ένα τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το διπλωματικό σύμβολο του Τσίπρα και του Κατρούγκαλου. Γιατί όμως έχει... αυτό πρέπει, κύριε Γεωργιάδη, να μπει τώρα στη ζυγαριά? Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο. Κύριε Δελατόρα, κύριε Ανθοπούλου. Ναι, κύριε Υπουργέ. Κύριε Γεωργιάδη, έχουν ενδιαφέρει, ενδιαφέρουν οι δύο. Ο παραλληλισμός αυτό, οι περιπτώσεις. Εγώ θα περιμένω από τον κύριο Κατρούγκαλο, έχετε δίκιο, να απαντήσει σε αυτό. Θέλω όμως να σας ρωτήσω. Μα τώρα η εικόνα να εκλυπαρεί κλαίοντας με Ερντογάν. Δεν μας κάνει επίθεση και τον Τζαβούσοβλου. Θα το δούμε αν έχει συμβεί αυτό. Να ακούσουμε και τον κύριο Κατρούγκαλο. Όχι, αν έχει συμβεί. Αυτό το είπε ο διπλωματικός σύμβουλος. Το είπε. Εγώ μπορώ να το αμφισβητήσω, λέω. Ως αυτό της μάρτυρα το είπε. Ναι, ναι, κύριε Γεωργιάδη. Ως αυτό της μάρτυρα. Είστε πλέον πολύ έμπειρος. Καθένας τοποθετείται και κρίνεται αν αυτό που λέει εσύ ή όχι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής επί του θέματος. Μα δεν το αμφισβητώ, λέω, δεν το ξέρω. Δεν μπορεί ο αυτό της μάρτυρας πρώην πρέσβης διπλωματικός σύμβουλος να λέει ότι το ακούσαμε, κύριε Υπουργέ. Θέλει να σας ρωτήσει ο Αντώνης. Εάν έχει συμβεί έτσι, έχετε δίκιο, αν έχει συμβεί. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο όμως στο θέμα του κύριου Πάτση και μου απαντάτε αν θέλετε. Εσείς που είστε και αντίπαλοι. Εμένα με έχετε βγάλει για καλά στην οικοκρού και παιδί. Τώρα θα τα πούμε όλα. Είναι και επικαιρότητα, κύριε Υπουργέ. Να το ρωτήσουμε και αυτό. Είστε αντιπρόεδρος του κόμματος. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει μια ευθύνη στο πώς επιλέγει η Νέα Δημοκρατία και κατ' επέκταση και άλλα κόμματα για άλλες περιπτώσεις τους υποψηφίους τους? Εάν ο κύριος Πάτση για αυτή τη δραστηριότητα και πριν γίνει βουλευτής, πολύ κακώς επελέγει. Εάν την απέκτησε κάποιο καθοδόν, είναι κάτι το πρόσωπο το κόμμα. Το έμανε το κόμμα, τον διέγραψε. Τι θα κάνουμε τώρα. Βέβαια πριν από δύο χρόνια ήρθε. Δεν συζητά ότι καλώς διαγράφει. Προφανώς καλώς διαγράφει. Πριν από δύο χρόνια ήρθε το θέμα στην επικαιρότητα και εκείνος με συνεντεύξει του είχε βγει και είχε πει ότι δεν. Πριν από δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχε ήδη εκλεγεί βουλευτής. Αυτό λέω. Ακριβώς. Ναι. Είχε βγει το θέμα στην επικαιρότητα, σας λέω. Και λέει ο ίδιος ότι. Με το 10 είχε την εταιρεία, βέβαια. Δεν είχε. Λέει ο ίδιος όμως ότι στο κόμμα όλοι ήξεραν. Πώς γίνεται να μην ήξεραν τι ακριβώς κάνω? Εγώ δεν ήξερα, λέει. Είχα ενημερώσει, λέει, το κόμμα μου το είχα ενημερώσει αυτό. Τέλος πάντων. Ήξερε και το κόμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κόμμα. Δεν τον θυμώνει. Εγώ μια απορία έχω. Δεν σας θυμώνει, κύριε Γεωργιάδη, να απολογήσετε για τους Πάτσιδες. Ναι, αυτό που λέει ο Νίκος. Δεν σας θυμώνει. Σας βγάλαμε σήμερα να μιλήσετε για το καλάθι της νοικοκυράς και κάθεστε και απολογίστε για τους Πάτσιδες. Δεν σας θυμώνει ο τέλεχος και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν σας θυμώνει, λέει όμως. Δεν σας θυμώνει. Υπάρχει η πολιτική. Κύριε Ελευθερόλου, να ακούσετε. Υπάρχει ένα στοιχείο ατομικής ευθύνης. Θες να κάνεις, κύριε, μια δουλειά με κόκκινα δάνεια. Μάλιστα. Εγώ δεν λέω ότι είναι παράνομη. Με νόμο του Τσίπρα είναι νόμιμη. Μάλιστα. Όχι όταν είσαι βουλευτής. Όχι όταν είσαι βουλευτής. Δεν πατάξω όλα. Φυσικά εννοεί, προφανώς.
Δεν κάνει για βουλευτή, ή να έχεις... να συμμετέχεις σε εξωχώριες εταιρείες. Αυτό επισύμβει και ποινή. Δεν ξέρω. Αυτά θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη. Από ό,τι διάβασα τα δημοσιεύματα, οι εταιρείες που ήταν στην Κύπρο. Έχει και πολιτική διάσταση το θέμα όμως, κύριε Γεωργιάδη. Έχει πολιτική διάσταση. Όπως και να το κάνουμε, και πολιτική διάσταση. Λοιπόν, πάμε στο καλάθι τώρα. Πάμε στο καλάθι τώρα, γιατί και εδώ είναι. Ερώτηση. Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτό το περίφημο καλάθι που έρχεται στις 2 Νοεμβρίου. Για να μπει ένα προϊόν μέσα σε αυτό το καλάθι, να φύγει από το ράφι και να μπει, το λέω σχηματικά, μέσα στο καλάθι, πρέπει να έχει μειωθεί η τιμή του, θα βρούμε μειωμένη τιμή σε αυτό το προϊόν σε σχέση με ό,τι αγοράζουμε τώρα ή όχι? Η κάθε αλυσίδα θα ανταγωνίζεται τη μία την άλλη, ποια θα μπορέσει να παρουσιάσει το φτηνότερο καλάθι. Άρα η κάθε αλυσίδα θα επιλέξει τα προϊόντα και τις τιμές. Θα δούμε τα καλάθια που θα βγάλουμε την άλλη εβδομάδα. Να πω ότι χθες το βράδυ ψηφίστηκε η τροπολογία το καλάθι με τις θετικές ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΡ. Δυστυχώς με την αρνητική ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα τα κρίνουμε αυτά στο ράφι. Τα κρίνουν οι καταναλωτές όταν μπαίνουν στο ράφι. Εμείς δεν καθόλουμε τιμές, δεν έχουμε βάλει διατίμηση για να σου πούν, αυτό με ρωτάτε. Εμείς βάζουμε ένα καινούριο χώρο ανταγωνισμού μεταξύ των αλυσίδων που θα διαφημίζουμε. Την κάθε αλυσίδα και η τιμή που έχει στο καλάθι, και από τον μη καταναλωτή, και εγώ συνεδέφω, και τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, το καθένα μόνο του, και θα ξέρω την αναρωτήση ποια αλυσίδα. Πέρα από τον ανταγωνισμό που θα μπορούσε να γίνει, κύριε Υπουργέ, χωρίς να υπάρχει καλάθι. Δηλαδή, θα έλεγε ο άλλος, έλα σε μένα, έχω πιο φθηνά. Όχι, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς να υπάρχει καλάθι, γιατί η διαφορά με το καλάθι είναι ότι δημιουργούμε έναν χώρο που έχει όλα τα βασικά ήδη. Εγώ τώρα. Μπορεί να κάνανε προσφορές κατά καιρούς. Για να το καταλάβω, κύριε. Τώρα λέμε τις προσφορές και που λέμε στον κάθε έναν συμπολίτη μας, αυτά που σου είναι απόλυτα απαραίτητα θα τα βρει σε χαμηλότερη. Για να το καταλάβω, κύριε Υπουργέ, τα προϊόντα τα οποία θα μπουν στο καλάθι θα έχουν κάποια διαφορά στην τιμή από την προηγούμενη μέρα? Δηλαδή, αν πάω εγώ, γιατί εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ, αν πάω 2 Νοεμβρίου και δω το τάδε προϊόν που έχει ένα αυτά και. Όλα, ναι. Θα τα δούμε. Μάλιστα. Αυτά όλα θα τα δούμε στην πράξη όταν οι επιχειρήσεις παρουσιάσουν κάθε μήνα το δικό τους. Πιο ακριβά δεν θα τα και δούμε θα πάντως. Και θα λέτε, μπράβο στον Σκλαβενίτη που έχει το χαμηλότερο καλάθι. Ναι. Πώς ο Βασιλόπουλος δεν θα καταφέρει. Τυχαία θα καταφέρει. Μπορεί να ανάποδα. Πέρα στον Βασιλόπουλο και στον Σκλαβενίτη. Θα πάει λίγο. Άρα θα δημιουργείτε ένα ανταγωνισμό πολύ μεγάλο με έξω αλυσίδα. Με αυτό θα ασχολούμαστε όλοι κάθε μέρα. Εκεί θα πιέζονται πάρα πολύ και θα κατεβάλουν. Ναι, αλλά αφήσαμε ανεξέλεκτες τις τιμές όλες αυτές τις μέρες και μέχρι να φτάσουμε στις 2 Νοεμβρίου, τα συγκεκριμένα προϊόντα που μπορεί να μπουν μέσα στο καλάθι να έχουν αυξηθεί 4 φορές από τότε που το συζητάμε. Εγώ είμαι υπέρ του καλαθιού. Είμαι απολύτως βέβαιος, ναι. Ναι. Ότι και εσείς. Εντάξει, η δουλειά αυτή είναι μια αντίδεια, δεν μπορεί να τη συζητήσει κανένα. Αλλά και οι συνάδελφοί σας, το πρώτο που θα κάνουν όταν βγάλουν αυτή τα καλάθια. Είναι να συγκρίνει τις τιμές αυτών των προϊόντων ένα μήνα πριν. Μάλιστα. Εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια. Έχουμε καταγράψει προϊόντα που είναι μέσα στο καλάθι. Έχουμε τις τιμές. Θα τις βγάλουμε. Πήγαμε σε 3-4 σούπερ μάρκετ. Είδαμε τις τιμές των προϊόντων αυτών και θα την έχουμε στημένη με την καλή έννοια. Να δούμε τι τιμή θα έχουν όταν ξεκινήσει που θέλουμε να πάει καλά. Σωστό αυτό που λέτε. Ναι. Απολύτως σωστό αυτό που λέτε. Αυτό οφείλετε να κάνετε και αυτό θα κάνουμε και εμείς. Κύριε Υπουργέ, ανοίγει ο δρόμος και για άλλους κλάδους. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει σε φούρνους, σε κρεοπολία ή όπου αλλού. Εμείς βάλαμε το όριο από όπου είναι υποχρεωτικό να φτιάξουμε, να παρουσιάσουμε το καλάθι του νοικοκυριού. Τέλος πάντων, το καλάθι. Από εκεί πέρα, καλούμε τον κάθε κλάδο να συμμετάσχει. Και προσέξτε. Κάποιοι κλάδοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον, κάποιοι κλάδοι όχι. Ποιοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον? Εγώ, στο εμπόριο με λίγο από μικρό παιδί, θα σας πω. Επειδή είμαι στο εμπόριο από μικρό παιδί, ναι, πάμε. Εάν το καλά τραβήξει, θα τα φρίξει, σιγά σιγά όλοι θα κάνουν το αντίστοιχο πράγμα και θα θέλουν να μην αφήσουν. Αυτή είναι η μαθηματική. Και γι' αυτό δουλεύουμε, γι' αυτό θα γίνει. Κύριε Υπουργέ, θα βγάλετε ελέγχου την επόμενη μέρα που θα ανακοινωθεί το καλάτι περισσότερου? Για να τσεκάρετε. Ελέγχου έχουμε ούτω ή άλλω και τώρα. Ελέγχουμε ούτω ή άλλω και τώρα. Θα γίνει κριτικό το έργο και θα λάβει. Αλλά η έλεγχη είναι γύρω από το μάτι. Κύριε Υπουργέ, να σα πούμε από κοντά. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε από κοντά την καλημέρα μας.